με προσαγωγές, μαρτυρίες και αξιοποίηση ευρημάτων τόσο από το αυτοκίνητό του, όσο και τον τόπο στον οποίο βρέθηκε δολοφονημένος ο 39χρονος Ρωμά, προσπαθούν οι αξιωματικοί της ασφάλειας Ηρακλείου να φωτίσουν τις σκοτεινές πτυχές της υπόθεσης, που χαρακτηρίζεται δύσκολη μεν, αλλά όχι από εκείνες που η άκρη του νήματος δεν μπορεί να βρεθεί, όπως είπε χαρακτηριστικά στην Νέα Τηλεόραση αξιωματικός της Ελλάς. Οι έμπειροι αστυνομικοί της ασφάλειας Ηρακλείου, από την ώρα που βεβαιώθηκαν ότι πρόκειται για δολοφονία, έχουν δώσει μεγάλο βάρος στο αυτοκίνητο του 39χρονου θύματος, το οποίο εξετάζεται κομμάτι-κομμάτι, καθώς ίσως μέσα σε αυτό να κρύβεται το κλειδί της σκοτεινής υπόθεσης. Επίσης, έχει ζητηθεί η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιους ή ποιον είχε την τελευταία συνομιλία, ενώ ερευνήθηκε εξονυχιστικά και το σπίτι που διατηρούσε στο Ηράκλειο. Ο 39χρονος είχε έρθει στην Κρήτη για επαγγελματικούς λόγους και είχε νοικιάσει ένα μικρό διαμέρισμα στην περιοχή Πατέλες του Ηρακλείου και πήγαινε ερχόταν στην Αθήνα προκειμένου να βλέπει το παιδί και τη σύντροφό του. Ο ίδιος μάλιστα της είχε πει ότι την περασμένη Πέμπτη, οπότε και χάθηκαν τα ίχνη του, θα πήγαινε στο χωριό Καβροχώρη για επαγγελματικό ραντεβού. Να υπενθυμίσουμε ότι το άψυχο σώμα του 39χρονου εντοπίστηκε χθες το πρωί να κοίταται μπρούμητα μέσα σε ένα ριάκι και λίγα μέτρα μακριά από το αυτοκίνητό του στην είσοδο του χωριού Ροδιά. Ο 39χρονος έφερε τραύμα στη ειρηνική χώρα και μόλοπε σε όλο του το σώμα. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται ο άνδρας να δολοφονήθηκε την ημέρα της εξαφάνισής του, δηλαδή την περασμένη Πέμπτη.